καλή σας μέρα. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει ο Γολγοθάς των γονιών μαζί με τα παιδιά, είναι αλήθεια, για να βρουν μια στέγη, μια φοιτητική στέγη σε όσους δεν είναι στις αιστείες τις φοιτητικές, προκειμένου να σπουδάσουν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Είναι ο Γολγοθάς κάθε γονέα, ο οποίος ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ενταθεί ήδη από εχθές που ανακοινώθηκε ότι σήμερα θα είναι οι βάσεις αναδειμένες. Ήδη οι γονείς αναζητούν κατοικίες πλησίων των πανεπιστημίων. Γενικότερα παρατηρείται το φαινόμενο ότι όσον αφορά την Αθήνα, θα ήταν λίγο δύσκολα, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά κιόλας. Διότι σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές, όπου ήταν οι παλιές κριτικές περιοχές, πλέον είναι περιοχές που έχουν επιλέξει οι ιδιοκτήτες να αρχίσουν να μισθούν το ακίνητο τους. Στην επαρχία θα ήταν πολύ πιο ήρεμα. Οι γονείς θα βρουν ακίνητα τα οποία είναι ικανοποιητικά βάσει των κόντων που εγγραφών, αλλά σε τιμές που ήταν μειωμένες κατά 5 με 10%, διότι έχουμε μικρότερες εισαγωγές αυτών των φοιτητών. Ταυτόχρονα πρέπει οι γονείς να γνωρίζουν ότι μην πάνε να ψάξουν σπίτια πλησίων της πύλης του Πανεπιστημίου, διότι θα είναι αυξημένα κατά 10 με 15%. Ταυτόχρονα να επιλέξουν ακίνητα τα οποία μπορεί να είναι πιο μακριά από τη σχολή, αλλά με ένα καλό μεσοπροσωπική μεταφορά, το οποίο θα μπορεί να έρθει στη σχολή εντός 10-15 λεπτών. Ενώ η Αθήνα λόγω του μετρό εξυπηρετεί πάρα πολλές περιοχές. Ακόμα, να μην έχουν συνεργασία καθόλου να δίνουν χρήματα στον δρόμο, δηλαδή υπάρχουν πολλοί επιτήδεις μίσθων πανεπιστημίων, οι οποίοι ουσιαστικά πουλάνε κάποιες μίσθες με ακίνητα, ζητώντας 50 με 100 ευρώ. Είναι το σύνηθες φαινόμενο, το πατήσουν στο παρελθόν. Οι γονείς είναι καλό να μην κάνουν συνεργασία αυτή, γιατί αυτές οι μίσθες δεν είναι σαν κινήτων, οι οποίες τηρούν στις προδιαγραφές τους και δεν είναι επαγγελματίες. Κύριε Μπακά, σε εσάς ισχύει αυτό ότι υπάρχει ένα ποσοστό που πρέπει να δίνει στους μεσίτες και το αντικείμενο. Οποιαδήποτε συναλλαγείται με κάποιο γραφείο μισθητικού, υπάρχει μια αμοιβή. Αυτή η αμοιβή που καταβάλλεται όταν πραγματοποιηθεί το συμβόλαιο. Δηλαδή, δεν ζητάει αμοιβή κανένα μεσίτη για να δείξει ακίνητα στους πελάτες. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κάνουμε σωστή αναζήτηση των υπογραφών και των ακίνητων που επιθυμεί ο πελάτης μας. Και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, όλοι βρούμε το συγκεκριμένο ακίνητο, συμφωνήσουν ότι ο ιδιοκτήτης και ο δικαστής και γίνει τα συμβόλαια, μόνο τότε δικαιούται την αμοιβή να μισθεί το γραφείο. Τι άλλαξε η κρίση στις επιλογές των ακινήτων? Άλλαξε το εξής. Δηλαδή, εδώ θα έπρεπε να δούμε το φαινόμενο της συγκατοίκησης. Για μια χρονιά οι γονείς δεν επιλέγουν τη συγκατοίκηση των παιδιών τους. Οπότε πρέπει να δυσκολεύουν. Αυτό που είχα αλλάξει είναι ότι οι γονείς πλέον, ενώ παλαιότερα μπορεί να έρθει κάποιο ακίνητο λίγο μεγαλύτερο και να πούν ότι σκέφτεται και ήδη, πλέον μπαίνουν στην διαδικασία και ψάχνουν να δουν ένα ακίνητο που να είναι ουσιαστικά ο κατάλληλος χώρος του παιδί τους. Δηλαδή μικρό, φθηνό, ασφαλή ακίνητο πλησίων σε μέσα μαζική μεταφορά. Μάλιστα. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέξουν είναι να βρουν ένα σπίτι να μην είναι και δίπλα στο πανεπιστήμιο. Αν είναι μια καλή συγκοινωνιακή υποδομή ή αν είναι στην Αθήνα να είναι κοντά σε μετρό. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.